Καταρχήν, καλημέρα κύριε Παπά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σαν το Θοδωράκι. Σαν το Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίος, κύριε Παπά, φλερτάρει με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σταύρος, εγώ φλερτάρω το ιδρυτικό μέλος. Όχι, όχι, ο Σταύρος φλερτάρει, εσείς όχι, για το όνομα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε Νέα Δημοκρατία, να δούμε λίγο την... Είναι πολύ σημαντική, νομίζω, η πορεία της, της Μαρίας Σάκαρη, και το έχετε σχολιάσει και εσείς, καθώς ξεκίνησε εδώ από... και από το σύλλογο το δικό μας. Δώστε μας εσείς έτσι λίγο. Θα σας δώσω λίγο την ταυτότητα της Μαρίας. Βεβαίως. Μαρίας, γιατί μιας και δεν με ακούει η μητέρα της, δεν επιθυμούσε ποτέ να αναφέρομαι τη μητέρα της, να την ταυτίζει ο κόσμος. Ήθελε το Σάκαρη η μητέρα της. Η μητέρα της είναι η Αγγελική Καναδοπούλου. Η πρωταθλήτρια του τέννις. Α, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε τα γονίδια δεν πάνε χαμένα. Και ο παππούς είναι ο Κανελόπουλος, που ήταν η ιστορία του ανδρικού τέννις στην Ελλάδα. Οπότε είναι θέμα γονιδίων. Άρα το μήλο και το φυρίκι, κάτω από τη μηλιά και το φυρίκι, το πάει γενεολογικά από το μέγεθος. Σωστά. Έπεσε. Λοιπόν, το 9 με πήρε η μητέρα της και μου λέει: κάνω ένα ξεκίνημα για την κόρη μου. Δεν έχει πάει σε διεθνή τουρνά. Μπορείς να της δώσεις ένα? Ήταν στο qualify, προκριματικά, ας το πούμε. Λοιπόν, και της έδωσα wild card, και γιατί μου το ζήτησε και γιατί ήταν η Αγγελική Καναλοπούλου, να ξηγούμεθα. Με την πρόσφορα στο τένις. Ήρθε εδώ, κέρδισε τον πρώτο αγώνα με μια ρωσίδα, κέρδισε δεύτερο αγώνα, μετά απεκλείστηκε γιατί ήταν 14 ετών. Και το τουρνά ήταν για 18 ετών. Αλλά υπάρχει το δικαίωμα να παίξουν και οι αθλητές που έχουν κλείσει τα 14. Καταλάβετε τώρα να παίζει το 14 ετών κοριτσάκι με τον 17-18 ετών, με τις εμπειρίες από Καναδά, από Αυστραλία. Κέρδισε τις δύο πρώτες αγώνες. Αν θυμάμαι καλά, το πρώτο ήταν η Ρωσίδα και κάποια Γερμανίδα. Και μετά στη συνέχεια απεκλείστηκε. Μπήκε στους 16 κοπέδα, στους 8. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η πρώτη της πορεία σαν για διεθνή τουρνάι. Τώρα έκανε μια πορεία θαυμάσια και μην ξεχνάμε ότι απεκλείστηκε από το νούμερο 11 στον κόσμο. Από την νούμερο 11 που σημαίνει η 11 καλύτερη αθλήτρια στο professional, στο επαγγελματικό τένις. Οπότε νιώθω με ικανοποίηση, και είτε σαν αντιπρόεδρος ομοσπονδίας που είμαι του τένις, είτε σαν... επιλογές στο παρελθόν, πατριωτικά. Βλέπετε, παντού υπάρχουν τα κουμπλώτα. Έπαιζε και θα κέρδιζε τον αγώνα. Πήρε το πρώτο σετ, έχασε το δεύτερο, και εκεί που ανέβαινε στο τρίτο σετ, η διαιτητής της έκανε κάποιες παρατηρήσεις που την εκνεύρισε και σερβίριζε. Και όταν έκανε το σέρβις ήταν τόσο την εκνεύρισε που δεν μπαίνανε την μπάλα, ενώ είχε πετάξει 10 σέως πριν, δεν μπορούσε να περάσει και στα δύο σέρβις την μπάλα. Της χάλασε την ψυχολογία δηλαδή, ναι, ωραία. Της χάλασε την ψυχολογία και τι παρατήρηση, μια κουτή παρατήρηση, λέει φωνάζει για τη φωνή που έκανε. Και αν πεις τι έχω αναρτήσει, θα δεις η σκιαβόνα, η φημισμένη σκιαβόνα με το αχού. Ναι, στα μεγάλα τουρνουά φωνάζουν οι περισσότεροι. Η Σαράπαβα που ξεσηκώνει, η Δέαν Τσαρέγκα, ακούγεται σε όλη την περιφέρεια όπου παίζει τένις. Σωστά. Λοιπόν, βρήκε ένα κοριτσάκι 20 ετών να το παρατηρήσει και ξεκίνησε το... και έχασε το παιχνίδι, ενώ θα προκρινόταν. Εντάξει, βέβαια, ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται, θα έχει μέλλον και θα δούμε. Έχει μέλλον για την ηλικία της των 20 ετών, της το επιτρέπει, και τώρα έχει πάει και προπονείται στην Ισπανία, λέμε, αλήθεια, έτσι. Εδώ δεν υπάρχει υπόδομη. Προφανώς, ναι. Μάλιστα. Αυτά. Τώρα, για τα άλλα, για το τένις, τι άλλο θέλετε? Έχετε γενική συνέλευση, έχουμε το προγραμματισμό των πλατφορμάτων. Έχουμε μια γενική συνέλευση, στην οποία θα καλέσω και τις φορείς να βοηθήσουν, αν θέλουν να συνεχιστεί αυτό το τουρνά, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που για 10 μέρες η τρέπεζα έρχονται περίπου 300 παιδιά και με τους γονείς και τους προπονητές, για ένα δεκαήμερο θα πρέπει όλοι να συνεισφέρουν, γιατί ένα τέτοιο πρωτάθλημα δυστυχώς πλέον δεν ενισχύεται από την Ομοσπονδία, ούτε από τη Γραμματεία Θεσμόπου, πουθενά. Σου λέει, το θέλεις, πάρ' το. Δεν μπορείς να το πάρεις, το παίρνει Θεσσαλονίκη, το παίρνει Αθήνα, το παίρνει διάφορα. Υπάρχει η δυνατότητα, και το κάνουμε αυτό,
να το δώσουμε σε ξενοδοχεία μεγάλα. Είναι παραδείγματος χάρη στη Ρόδο, στην Κρήτη κάτω ξενοδοχεία, τα οποία έχουν 5 γήπεδα τένις, και σου λέει ότι έχω μια δαπάνη 8-10 χιλιάρικα ευρώ. Θα φάνε όλοι οι αθλητές, θα μου κλείσουν το μάτι. Όλοι οι αθλητές θα μείνουν στο ξενοδοχείο μου, θα φάνε και θα πιούν. Θα εισπράξω 80-100 χιλιάδες ευρώ, τόσα μεν κάθε φορά που γίνεται το τουρνά στο Δήμο της Πρέβεζας, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στα στεγνοκαθαριστήρια, λοιπόν, και στα καφέ μπαρ. Λοιπόν, τόσο περίπου είναι ο τζίρος που γίνεται για, για αυτές τις 9-10 μέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις. Πρέπει όλοι να συνεισφέρουν έστω με τον τρόπο τους να βοηθήσουν. Γιατί πλέον είναι ασύφορο να το ρυψοκινδυνεύουμε σαν Δέλτα Σίγμα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, θα γίνει το πρωτάθλημα αυτό, το πήραμε απόφαση. Και μάλιστα κατάφερα, γιατί επειδή είμαι και πρόεδρος της Δέλτα Ένωσης, τώρα περί αυτολογώ, ενημέρωση είναι, δεν είναι περί. Σωστά, σωστά. Ναι. Της Δέλτα Ένωσης, κατάφερα και έβαλα ένα τρίτο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, της ίδιας κατηγορίας των 18 ετών. Ήταν Κέρκυρα Πρέβεζα και θα γίνεται και αυτό στα Γιάννα, στην Ένωση, την οποία πρόεδρος πάλι είμαι εγώ. Λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό το ότι καταφέραμε, λόγω του ότι είμαι στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων. Εντάξει, κάποια άλλες υποχρεώσεις κάνεις κάπου αλλού. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάμε τον τόπο μας. Μάλιστα, δηλαδή, μπορεί να, θέλω να πω ότι κανένας μπορεί να προσφέρει, δεν είναι ανάγκη να είναι ούτε δήμαρχος, ούτε περιφερειάρχης, ούτε βουλευτής. Όταν θέλει να προσφέρει τον τόπο του, προσφέρει. Δεν έχω ζητήσει οικονομική ενίσχυση από κανέναν και ούτε θέλω να έχω οικονομική ενίσχυση. Δεχτεί κάθε προσφορά, γι' αυτό έκανα έκκληση προηγουμένως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Λοιπόν, μ' αρέσει τα πράγματα τα οποία είναι εκλεγμένα και είναι χωρίς αντιμισθία. Πολύ ωραίο πράγμα. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Παπα. Τώρα, θα φέρουμε και άλλα δύο πρωταθληματάκια των 2.500 ευρώ, δηλαδή οι νικητές θα μοιραστούν 2.500 ευρώ στο mm-hmm. καθένα από αυτά. Mm-hmm. Τώρα, μπορεί να φέρω των γυναικών στην Πρέβεζα και να πάει των ανδρών στην Άρτα, στη Φιλιππιάδα, θα δούμε. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και τις ισορροπίες και να ικανοποιηθούν όλοι ενωσιακά, ας μάλιστα, το πούμε. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά προς στιγμήν από το τένις. Ωραία, να αφήσουμε λοιπόν το τένις. Και να πάμε στο άλλο κομμάτι στο οποίο δραστηριοποιείστε έτσι πολύ έντονα, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Είστε ένα από τα στελέχη. Τα ιδρυτικά, όπως είπατε στην αρχή. Και να μας πείτε και... πώς σας φάνηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών. Και να πούμε, εσείς ήσασταν, στηρίζατε με Μαράκη. Α, ναι, να το πούμε για αυτό. Αφού το λες εσύ, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Δεν στηρίζατε με Μαράκη. Αλήθεια, ναι. Αλήθεια. Αλήθεια, ωραία. Ωραία. Αλήθεια. Πώς βλέπετε. Με το Μαράκη, εγώ συνεργάστηκα πολλά χρόνια όταν ήταν Γενικός Γραμματέας. Εγώ είμαι πρόεδρος της ΝΟΔΕ, είχαμε μια άψογη συνεργασία, μου ενέπινε εμπιστοσύνη, δραστηριότητα, όπως και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, μην ξεχνάς ότι εγώ δεν πάω με το ποιος θα βγει, ποιος έχει, mm-hmm. πάω με το ποιο θεωρώ πιο κατάλληλο, με τα κριτήρια τα δικά μου, έτσι, με το εισιτήριο το δικό μου. Μην ξεχνάς ότι το 9 ήμουν από αυτούς που είχαν υπογράψει για την Ντόρα. Εντάξει. Μάλιστα. Η Ντόρα που είχε μάσει τις υπογραφές και που έγινε ο Ντόρας ο μεγάλος και τα λοιπά, είχα υπογράψει την υποψηφιότητα της Ντόρας. Πάντως, μια και αναφέρεσαι στην Ντόρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα την αξιοποιήσει. Την αξιοποιεί ξανά στο κόμμα από ό,τι φαίνεται. Το με άρχη γενικότερα εξωτερικών φαίνεται... και Ντόρα. Ναι, ναι, ναι. Την Ντόρα. Ναι. Βεβαίως. Μα αφήνεις ένα τέτοιο στέλεχος. Αφήνεις ένα τέτοιο στέλεχος. Φαίνεται... Τώρα εκεί το παιχνίδι που παίξανε τα επικοινωνιακά, ότι εγώ. Εντάξει, άστα αυτά τώρα. Mm-hmm. Άστα. Άτσι, τότε είχε την πρώτη Κυριακή κάποιοι της Ντόρας πήγαν στο Μεμαράκι, πήγαν. Αλλά πήγαν γιατί έπρεπε να γίνει έτσι για να απαλλαγεί από κάποιους ο Κυριάκος. Αλλά δεύτερη Κυριακή δεν περίσευε κανένας και μαζευτήκαν όλοι. Μάλιστα. Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα μέσω Νέας Δημοκρατίας χάθηκαν το 89-92 με τον Μητσοτάκη τον πατέρα. Mm-hmm. Ήταν μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα τότε, mm-hmm. μεγάλη, είτε για τη λύση του Μακεδονικού, είτε για την οικονομία της Ελλάδας, ό,τι είχε πει βγήκανε σωστά. Και η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία χάθηκε με τον Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα. Μάλιστα. Και τώρα... εκεί που ο κύριος Σαββαράς τα πήγε καλά και πήγε κάτι να στρώσει, είδες τι μεθοδεύσανε. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία της Ελλάδος στα βήματα, τα μπροστά βήματα... είναι η Νέα Δημοκρατία. Να μην κοροδευόμαστε. Όλα τα άλλα είναι η κεντροδεξιά. Η κεντροδεξιά είναι αυτή η οποία
καταφέρει και μαζεύει χρήμα, πλούτο, και έρχονται οι σοσιαλιστές να κάνουν δήθεν κατανομή του πλούτου που βρήκαν, και όταν τελειώσει ο πλούτος σηκώνουν τα χέρια πάνω και ξαναπεριμένουν την κεντροδεξιά να ξαναδημιουργήσει πλούτο και αποθέματα για να ξανάρθουν αυτοί να ξαναμοιράζουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έκανε το επόμενο βήμα. Έχει το νέο της αρχηγό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προεκλογικά υπήρχαν διάφορες συζητήσεις, όπως και για τον κύριο Παπαμίμικο που θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε. Ο κύριος Παπαμίμικος ήταν το ένα. Η καλύτερη απάντηση για αυτούς που λένε ένα νέο, έναν αντιτσίπρα κτλ. Ως προς την ηλικία ήταν η πλήρης αποτυχία. Μάλιστα. Δηλαδή. Καταφέρα να μην υπάρχει κόμμα. Δεν υπήρχε κόμμα. Μάλιστα. Και είχαν γίνει κάποιες εκλογές αστείες δίθεν για ένα κόμμα κατά τόπους, νόδε και τα λοιπά. Το κόμμα το χρησιμοποιούν, το έχω πει και σε συγκεντρώσεις μεγάλες αυτές, με βουλευτές, με υπουργούς. Το κόμμα το είχαν μόνο όταν θέλαν να διαγράψουν κανέναν ο οποίος σήκωνε λίγο κεφάλι, τότε θυμόντουσαν το κόμμα. Τους πετάει... το κόμμα δεν υπήρχε. Τους πετάει το ίδιο το κόμμα έξω αυτούς... κύριε Παπαθεώρη. Μα δεν τους θέλει. Είναι κάποιες φατρίες επάνω και κάποιες φατρίες που αποδυναμώσαν. Δεν υπάρχει. Όταν ποιο κόμμα. Συνεδρίασαν ποτέ. Όχι εδώ στην Πειραζή. Εντάξει. Εδώ τράβηξε ένα κουπί ο πρόεδρος μόνος του. Λοιπόν. Έπρεπε να. Πρώτα απ' όλα κάναν κομμάντο σε κάποιες περιοχές. Δεν έκανε το κόμμα. Όχι κομμάντο. Το κόμμα είναι είτε η κυβέρνηση είτε όχι. Αφουγκράζεται τον κόσμο, μεταφέρει τα προβλήματα στον κεντρικό κομματικό μηχανισμό, ή αν είσαι η κυβέρνηση, επισημαίνει στην κυβέρνηση, λάθη. Ή αυτό είναι καλό. Δεν έχει καμία δουλειά το κόμμα να ανακατεύεται στην κυβέρνηση. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Έχει μεγάλο αγώνα, θα τα πάει καλά. Και όχι με την έννοια του όριμου φρούτου, λοιπόν, που θα γίνει σύντομα κυβέρνηση, με την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι από μια οικογένεια εμπειρότατος, για την ηλικία έχει και το νέο, έχει και το έμπειρο, συνδυάζει και τα δύο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, γιατί χρειάζεται εμπειρία και αποφασιστικό, μου αρέσει το ότι το πολιτικό κόστος δεν το υπολογίζει, οπότε θα πάρει αποφάσεις σωστές, πιστεύω. Τώρα, πρέπει λίγο εκεί με τις φατρίες, με κάτι ρεύματα εκεί μέσα, με να μην πουδιάσουμε. Γιατί μην ξεχνάς ότι πολλές συνιστώσεις συνετέλεσαν στην επιτυχία του. Μάλιστα. Πολλές συνιστώσεις, έτσι. Όχι δύο, όχι τρεις, όχι τέσσερις, όχι πέντε. Μάλιστα. Από παλιά απ' όλα, Νεοσαμαρικούς, Γεωργιάδη, Βορύδη, Τζιζικώστα, Ντόρας κομμάτι, όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί χρειάζονται. Και φαίνεται αυτοί, ότι θα αξιοποιηθούν και όλοι μας το κόμμα. Οι συνισταμένοι όλων αυτών θα φέρει μεγάλο βήματα μπροστά. Οι συνισταμένοι. Μάλιστα. Η δε μερίδα, ας το πεις έτσι, με μαράκι, αυτή είναι καθαρόιμη, θα, όπως και άλλοι έτσι. Λοιπόν, θα βοηθήσει. Μην ξεχνάς, προσωπικά εγώ ξεκίνησα ιδρυτικό μέλος, έτσι. Με όλους τους πρόεδρους έτρεχα και ανάδωσα όλα τα χρόνια. Με όλους τους πρόεδρους. Δεν είχα, όταν βγαίνει ένας πρόεδρος, αυτός είναι ο πρόεδρος, αυτόν στηρίζει. Όταν μπαίνει η διαδικασία επιλογής, τότε αξιολογείς και κρίνεις και ψηφίζεις. Πάντως πιστεύω ότι μετά το μεμεράκι που εγώ πίστευα, και θεωρήσα κατάλληλο, ότι ο πιο κατάλληλος ήταν και... Ενισχύεται κάθε μέρα η απόψη μου πλέον ότι ο Μητσοτάκης. Και δεν λέω να κολακέψω κανέναν, δεν έχω εγώ να ζητήσω ποτέ τίποτα από κανέναν, δεν έχω ζητήσει και ούτε θα ζητήσω. Εγώ το μόνο που ζητάω είναι να κρατήσουν ενωμένη τη Νέα Δημοκρατία και να μην βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι εντάξει, τιμήθηκαν. Προστάνε πλέον στην Νέα Δημοκρατία, τους χρώσταγε η Νέα Δημοκρατία, τους τίμησε. Και τώρα χρωστάν, αν θέλουν να ασχοληθούν στη Νέα Δημοκρατία, να βοηθήσουν, να βάλουν πλάτη. Δεν χρειάζεται να πάρει κανείς πόστο εμισθό. Όποιος θέλει, εθελοντής. Και όχι πόστο που δεν έχεις μισθό, αλλά μπορείς κουμαντάρεις και μπορείς να υποφεληθείς. Έχει σημασία αυτό. Όπως της έξυπνος εκεί τώρα του ΣΥΡΙΖΑ είπε, η σύζυγος
κάποιος κύριος Θάτσερ, λοιπόν, λέει, μα εγώ είμαι άμεστος, τι διαχειρίζεσαι εσύ εκεί μέσα. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλύτερα, καλύτερα, ναι, ναι, γιατί μπορεί να πω πολλά και μετά ισχύει ο νόμος αμερικάνικος που βλέπουμε στις ταινίες. Έχεις το δικαίωμα να μιλήσεις, να πεις, αλλά ό,τι θα πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Και επειδή κάποιοι μπορεί να τα αλλοιώσουν αυτά που λέω, θα μου κρατήσεις ένα αντίγραφο της συνέντευξης αυτής. Πάντοτε, γιατί πάντοτε, είναι, κύριε Παπά. Είναι κάποιοι, ναι, είναι κάποια παλικαράκια καλά. Οπότε θα μπει σε αυτόν τον κόπο, έτσι. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως, μια και το αναφέρετε, όλες οι συνεντεύξεις όλα ανεβαίνουν στο prismaradio.gr και στο prevezatoday.gr. Οπότε και θα το βρείτε και εσείς εκεί, αλλά και εμείς θα το έχουμε στη διάθεσή σας. Και οποιοδήποτε θέλει να ακούσει αυτή τη συνέντευξη είναι πάντα διαθέσιμη. Γι' αυτό θεωρήσετε the top of the best. Ευχαριστούμε. Και εγώ τώρα πρέπει να φτάσω. Έχω ένα συμβούλιο στην Παραμυθιά που είμαι. Δεν έχω χάσει κανένα συμβούλιο, έτσι. Μπορεί να είμαι σε πολλά, αλλά σε όλα συμμετέχω και σε όλα προετοιμάζομαι. Ακίνητος, κύριε Παπά. Με το Φόσδα. Φόσδα είναι ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων κτλ. Με τα σκουπίδια, βασικά. Σωστά. Άρα, αυτό είναι θέμα να τα ανοίξουμε. Αυτό είναι θέμα που θα τα ανοίξουμε μια άλλη φορά, όταν επιστρέψετε από εκεί. Όχι, τώρα να το συζητήσουμε, ναι. Να ανοίξουμε, δεν έχει κάτι κρυφό για να το ανοίξουμε. Να το συζητήσουμε. Λοιπόν, okay. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλημέρα.